Υπουργέ, ό,τι αφορά την εμβολιαστική κάλυψη που είπατε, επειδή θα συζητήσετε και με τους δημάρχους του νομού, τι πρέπει να γίνει από πλευράς δημοτικής αρχής, δημοτικών αρχών, για να πιστούν οι πολίτες οι οποίοι ενδεχομένως έχουν αντιρρήσεις για το εμβόλιο. Πώς θα γίνει αυτό? Θέλω να ευχαριστήσω ήδη τους επικεφαλείς της αυτοδιοίκησης για τη δουλειά που κάνουν και να ζητήσω να την εντείνουν. Αυτό γιατί? Γιατί οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης είναι εκείνοι που καθημερινά έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Έχουν την αμεσότητα της ενημέρωσης και της πληροφόρησης σε ανθρώπους που είναι διστακτικοί ενδεχομένως ή νιώθουν ότι είναι ανενόχλητοι. Μπορούν οι ίδιοι να κάνουν να αναπτύξουν τοπικές πρωτοβουλίες ενημέρωσης του κοινού. Ο σκοπός είναι η πληροφόρηση των ανθρώπων οι οποίοι είναι διστακτικοί στο να προβούν στον εμβολιασμό. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας και διαλόγου να εξαντλήσει δεν πρόκειται να αλλάξουν άποψη. Έχουν τις δικές τους πεπιθήσεις και ιδέες. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας που είναι ανεμβολίαστοι, που όμως θα πρέπει να πιστούν να άρουν τις επιφυλάξεις τους και αυτό μπορεί να γίνει και με τη συμμετοχή και την συνδρομή των εκλεκτών συναδέλφων. Αυτό το ζητάω και είμαι σίγουρος ότι θα το πράξουν στα χέρια. Κύριε Υπουργέ, να ξέρετε ότι την Πέμπτη, σε αυτή την έρωση, την προηγούμενη Πέμπτη, όλοι οι επιστημονικοί φορείς και ο πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου και η ΕΛΠΗ ήταν εδώ και κάναν έκθεση σε όλο τον κόσμο για αυτό. Ακριβώς στη θέση που βρίσκεται στην περιοχή. Πολύ ωραία. Εγώ λέω παραδείγματος χάρη ότι μπορούν και οι δήμαρχοι στις περιοχές τους να πηγαίνουν με τους δημοτικούς συμβούλους, να πηγαίνουν στα καφενεία, να μην κάνουν οργανωμένες αλλά και λιγότερο οργανωμένες πρωτοβουλίες, συζητήσεις με ανθρώπους που είναι κοντά. Θέλω να υπογραμμίσω ότι βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο ουσιαστικά, ο οποίος δεν έχει τελειώσει και είναι έναν εχθρό που καμουφλάρεται πολλές φορές ή μετεξελίσσεται, μεταλλάσσεται ουσιαστικά. Άρα, οφείλουμε να είμαστε σε πλήρη εγρήγορση και νομίζω ότι όλοι θα ανταποκριθούμε στο καθήκον μας.